Αυξάνονται μέρα με την ημέρα τα κρούσματα κορονοϊού, επαναφέροντας θύμησες προηγούμενων δύσκολων καλοκαιριών εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αυτή την περίοδο επικρατεί μια πολύ μεταδοτική παραλλαγή και σε συνδυασμό με την έλλειψη εμβολιασμών τους τελευταίους μήνες παγκοσμίως, παρατηρείται αυτή η έξαρση από άτομο σε άτομο. Οι θερινές διακοπές και οι μετακινήσεις μετατοπίζουν το υγειικό φορτίο από περιοχή σε περιοχή. Τον οφείλεται στο νέο στέλεχος που αναδύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και διεδόθη από εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, και ως ήταν αναμενόμενο λόγω και της τουριστικής κίνησης Ελλάδα και Κύπρο. Η παραλλαγή χαρακτηρίζεται μεταδοτική αλλά δεν γύρει ιδιαίτερες ανησυχίες. Ωστόσο, τα άτομα που θετικοποιούνται καλό είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Η σύσταση είναι περιορισμός για 5 μέρες, αλλά όχι αυστηρός περιορισμός. Επομένως μπορούν να κυκλοφορήσουν, αλλά σε χώρους όπου δεν θα έρθουν σε επαφή με μεγάλων αριθμών ατόμων. Σε τέτοιους χώρους συστήνεται η χρήση της μάσκας. Τα συμπτώματα είναι τα συνηθισμένα, ανάμεσα στα οποία ο πονόλαιμος, η ειρηνική συμφόρηση και ο πυρετός. Οι συμβουλές είναι ίδιες όπως ήταν ανέκαθεν. Δηλαδή η χρήση της μάσκας, και εδώ αναφέρομαι περισσότερον σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Οι νεαροί δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Στα νυχτερινά μπαρ που πάνε, είναι σε εσωτερικούς χώρους, εκεί το μόνο που μπορεί να συστήσει κάποιος είναι την χρήση των αντισηπτικών. Αρκετοί είναι οι πολίτες που περνούν από τα φαρμακεία για να κάνουν τεστ πριν από τις αποδράσεις τους. Όσον αφορά τις νοσηλίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΚΙΠΗ, στα κρατικά νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 50 ασθενείς, κανένας ωστόσο από αυτούς δεν νοσηλεύεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.